Φίλες και φίλοι της τεχνολογίας, καλησπέρα. Μαζί θα κάνουμε ένα ακόμη unboxing. Αυτή τη φορά έχω στα χέρια μου μια συσκευή της Asus, την παιχνιδοσυσκευή, να την πω έτσι, gaming συσκευή, το Asus ROG 3, το οποίο είναι ένα κινητό με full specs, παιδιά, όλα τα τελευταία χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι σύγχρονες ναυαρχίδες, στην κορυφαία έκδοση. Είναι το μοντέλο, όπως βλέπετε εδώ, S661KS, οθόνη 6,59 ίντσες. Εδώ, όπως θα παρατηρήσετε, είναι 12 GB RAM, 512 ο αποθηκευτικός χώρος. Μια συσκευή, παιδιά, η οποία έχει έρθει στην ελληνική αγορά από μια συγκεκριμένη αλυσίδα. Λίγο τσιμπημένη βέβαια η τιμή της, στα 1100 ευρώ, αλλά είναι μια συσκευή, πιστέψτε με, η οποία διαθέτει πάρα πολλές καινοτομίες. Μία από αυτή είναι τα 144Hz στην οθόνη, η οποία με ένα τουικάκι γίνεται και 160. Πάμε λίγο να την κάνουμε unboxing, να δούμε λίγο τι έχει να μας επιδείξει η Asus. Μία συσκευή η οποία κυκλοφορεί κανονικά σε τρίτες αγορές εδώ και καιρό, σε αυτή την έκδοση, αλλά εκείνες οι συσκευές, παιδιά, δεν έχουν εγγύηση στη χώρα μας. Απουσιάζουν κάποιες μπάντες. Γενικότερα είναι συσκευές οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στο χρήστη. Πάμε να δούμε πώς ανοίγει η συσκευασία, μιας και εγώ πρώτη φορά θα κάνω τέτοιο unboxing. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω παιχνίδο συσκευή, να το πω έτσι. Εντυπωσιάστηκα με τα χαρακτηριστικά. Για να δω. Okay, εδώ είναι σε δύο κομμάτια. Η συσκευή, παιδιά, είναι στο πάνω μέρος. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε τι έχει. Τι είναι αυτό εδώ? Ο ROG Cooler λέει. Για να δούμε. Ναι, είχα διαβάσει ότι υπάρχει ένα αξεσουαράκι. Αυτό είναι. Το οποίο είναι την ώρα που παίζει τα παιχνίδια, το κουμπώνει στη συσκευή, ρίχνει τη θερμοκρασία της συσκευής. Πάρα πολύ ωραίο. Θα δοκιμαστεί. Πάμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Να δούμε τι άλλο έχει συσκευασία μέσα. Δεν ξέρω πως ανοίγει. Μην την καταστρέψω κιόλας. Πάντως φαίνεται ότι είναι βαριά ακόμα. Α, okay, έτσι ανοίγει, παιδιά. Τι έχουμε εδώ? Ας τα αφήσω στην άκρη. Θήκη φαίνεται ότι έχει. Και άλλα αξεσουάρ εδώ. Τι είναι? Εδώ έχουμε ταπούλες, βλέπω. Ταπούλες βλέπω εδώ για τις θύρες. Καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού. Φυσικά Type-C, παιδιά, και από τις δύο μεριές. Ο φορτιστής, ένας ταχυφορτιστής στα 30 W. Για να δω εδώ τι γράφει. Πέντε αμπέρ output. Okay, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο εδώ. Ας τα αφήσω και αυτό στην άκρη. Πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα. Μια θικούλα για τη συσκευή. Εδώ είναι, παιδιά, πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ τι έχουμε? Προφανώς τα βιβλιαράκια με τίποτα εγγυήσεις, καρτούλες. Για μια, το καρτουλάκι της αφαίρεσης είμαι εδώ πέρα, το ανταπτοράκι. Κάποια αυτοκόλλητα βλέπω και το manual της συσκευής. Ας τα αφήσουμε και αυτά στην άκρη. Ας πάρουμε το βασικό κομμάτι που δεν είναι κάτι άλλο από τη συσκευή μας, η οποία, να δούμε πως βγαίνει από εδώ της εικόνης. Okay. Μήπως βγαίνει και από άλλο σημείο. Δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Την έβγαλα τώρα προς το παρόν. Αυτή είναι η συσκευή, παιδιά. Εκ πρώτης, έτσι όπως την πιάνω στο χέρι, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι βαρύ κομμάτι. Ο κατασκευαστής δίνει βάρος 240 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος. 240 γραμμάρια είναι κάτι βαρύ στο χέρι. Εδώ λέει ότι είναι, παιδιά, έχουμε USB Type-C port. Και από κάτω, εδώ πέρα, να μην βάλουμε, λέει, φορτιστή Type-C. Προφανώς, γιατί θα καεί. Είναι για λόγους gaming αυτό.
Για να δούμε, power button, volume up, volume down, τα διακριτικά εδώ Asus ROG λέει, τριπλή κάμερα στο πίσω μέρος, 64, 13 και 5. Μπροστά έχουμε εδώ πέρα μία μονή κάμερα 24 με διάφραγμα 2. Στερεοφωνική συσκευή, παιδιά, ηχεία πάνω κάτω, 1080 ανάλυση, AMOLED οθόνη φυσικά, Gorilla Glass 6, πάρα πολύ όμορφη, πανέμορφη πίσω η συσκευή, Republic of Gamers, δίκαρτη φυσικά, Snapdragon 865 στην καρδιά, ένας ο ταχύτερος επεξεργαστής που υπάρχει, Adreno 650, η συσκευή σας είπα είναι 128 GB, 512 RAM. Τι άλλο, η μπαταρία φορτηγού 6000 mAh, δεν νομίζω ότι υπάρχει συσκευή με μεγαλύτερη μπαταρία και φορτίζει μάλιστα στα 30 W, μια συσκευή η οποία λογικά με κανονική χρήση θα αντέχει η μπαταρία πάρα πολύ με normal χρήση. Εδώ είναι η θηκούλα, πάρα πολύ όμορφη. Στο πίσω μέρος εδώ, παιδιά, και θα το δούμε, είναι το λεντάκι το οποίο λειτουργεί και μπορείς να το κάνεις να αναβοσβήνει. Πάμε να την πουτάρουμε. Πολύ όμορφη. Ωραία. Βάλουμε φυσικά ελληνικά θα έχει, μιας και όπως σας είπα είναι ελληνική συσκευή, αγορασμένη από ελληνική αλυσίδα. Στο λέει και εδώ να μην εισάγεις, λέει, στο πλάι καλώδιο. Προφανώς υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος συσκευής. Δεν έχω βάλει κάρτα SIM. Θα αφήσουμε το Wi-Fi. Θα προσπεράσουμε τα πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε αναβαθμίσεις και τα λοιπά. AMOLED οθόνη. Εξαιρετική τη βλέπω από σαν πρώτη εικόνα. Αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, παιδιά, κάτω από την οθόνη φυσικά. Νομίζω ότι από τα specs είναι τούμπανο. Παλιότερα οι συσκευές, να ξέρετε ότι έπασχαν ελαφρώς αυτές οι παιχνιδοσυσκευές. Τι είναι αυτό εδώ? Air Trigger, διαμόρφωση λέει, συμπίεση, ενεργοποίηση, ok, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Παράληψη. Α, είναι στο πλάι. Έχει αισθητήρα στο πλάι. Επόμενο. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτό. Data transfer. Συνέχεια. Συμφωνώ. Να επιτρέπετε όλα να τα προχωρήσω. Παράληψη. Κλασικό προεπιλογή. Επιβεβαίωση. Εδώ είμαστε. Κλείσιμο. Αυτή είναι, παιδιά, η αρχική οθόνη. Πολύ όμορφο το θέμα που έχουν επιλέξει. Πάμε λίγο, αυτό που με ενδιαφέρει έτσι να σας δείξω, αν μπορέσω να το βρω, γιατί συγχωρέστε με, δεν έχω και μεγάλη εξοικείωση με τις συσκευές αυτές. Να δω λίγο αυτό με τα λεντάκια που σας έλεγα στο πίσω μέρος της συσκευής. Μπορείς να ανάβεις τα λεντάκια, αν τα καταφέρω και τα βρω τώρα. Όχι εδώ. Ας πάω μία μέσα στις ρυθμίσεις. Α, εδώ είναι το X, παιδιά. Νομίζω δηλαδή. Να το, ναι. Βλέπετε το λεντάκι, δεν ξέρω αν περνάει. Πανέμορφο, μπορείς να ρυθμίσεις τα χρώματα όπως θέλεις εσύ. Πράσινο, μπλε, ροζ, μοβ, γυρίζουν διάφορα χρώματα, τα οποία βέβαια έχει και τη δυνατότητα, νομίζω, από εδώ έναρξη. Νομίζω έχει τη δυνατότητα από εδώ να το ρυθμίζεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το ψάξουμε. Ωραία, εδώ είναι.
Κονσόλα. Κατάσταση X, ναι, ok. Εδώ είναι, παιδιά, που μπορείς να κάνεις διάφορες ρυθμίσεις για φωτισμό εδώ του συστήματος, επεξεργασία φωτισμού και να δώσεις ό,τι χρώμα θέλεις στο πίσω μέρος της συσκευής. Κύκλος χρωμάτων λέει όχι. Στατικό, επιλέγεις πράσινο και θα μπει πράσινο εάν το καταφέρω να το επιλέξω. Για να δω, να το. Δεν ξέρω αν περνάει στο βίντεο, δεν περνάει προφανώς. Θα σβήσω λίγο το φως αν δεν σας ενοχλεί. Να δείτε λίγο το βίντεο πράσινο χρώμα. Εντυπωσιακό είναι, δηλαδή στο σκοτάδι, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που λίγες συσκευές έχουν. Ας ανάψω πάλι το φως. Γενικά είναι ένα κομμάτι για τους λάτρεις των παιχνιδιών. Μια συσκευή, βέβαια, που δεν πρόκειται να τους λείπουν τα specs. Ταχύτατη, σφαίρα, δίκαρτη συσκευή. Θα τη δοκιμάσω. Οι πρώτες μου εντυπώσεις, έτσι όπως το βλέπω, παιδιά, είναι ένα κινητό που πραγματικά κάποιος μπορεί να κολλήσει. Λίγο βαρύ, βέβαια, αλλά δεν του λείπει τίποτα. Και σε αυτά τα χρήματα δεν λέω ότι είναι λίγα τα 1100 ευρώ, αλλά προσφέρει κάποιες τεχνολογίες. Τη βασικότερη που ξέχασα να σας την πω, σας την αφήνω σαν κερασάκι για το τέλος, είναι ότι ο ρυθμός ανανέωσης οθόνης είναι στα 144 Hz, δεν ξέρω αν το πας στην αρχή του βίντεο, και μάλιστα με κάποιο τουικάκι μπορεί να φτάσει με ένα προγραμματάκι, δηλαδή χωρίς root, χωρίς τίποτα, στα 160 Hz, όταν σύγχρονες ναυαρχίδες, παιδιά, δεν φτάνουν καν τα 90, βλέπε iPhone 12 ή βλέπε, ας πούμε, η Samsung, η οποία έχει στα 120, βέβαια, παρότι η ανάλυση της φτάνει στο 2K δεν τα αντέχει. Αυτό είναι το μέγιστο, 120 περισσότερες συσκευές. Εδώ είμαστε στα 144 Hz. Αυτά, παιδιά, θα το δοκιμάσω. Πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Όσοι θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Εγώ θα σας πω σε λίγες μέρες τα εντυπώσεις μου μέσα από τα σχόλια στο βίντεο. Αυτά τα λέμε στο επόμενο unboxing.